Πέρασε από χίλια κύματα, σήμερα παραδόθηκε στους μαθητές, πλην όμως οι εκκρεμότητες παραμένουν αφού ο αύλιος χώρος του θυμίζει εργοτάξιο. Ο λόγος για το καπετανάκιο στο τμήμα του Λυκείου, που μετά από χρόνια διεκδικήσεων και δεσμεύσεων που έμεναν στα λόγια, έφτασε η ώρα να παραδοθεί. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα στο σχολείο για τον αγιασμό και δέσμευσή του ήταν πως το έργο, το οποίο βέβαια θα έπρεπε να έχει παραδοθεί πολύ νωρίτερα, θα είναι ολοκληρωμένο μέχρι το τέλος σχολικής χρονιάς, κατά την οποία όμως οι μαθητές θα κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους. Υπάρχουν πράγματα και λεπτομέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχει καλή πρόθεση και το γεγονός ότι εμείς στεγαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε κτίριο και σε τόσο ωραίο κτίριο, στο ιστορικό κτίριο του σχολείου μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε μία εξέλιξη, είμαστε μέσα σε ένα κτίριο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Βλέπετε και εσείς, απ' έξω έχει μείνει κάποιος όγκος δουλειάς και περιμένουμε να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι σκαλοσιές παραμένουν ακόμη έξω από το κτίριο και ο αύλιος χώρος είναι μη προσεγγίσιμος, καθώς τα συνεργεία παραμένουν ακόμη σε λειτουργία, ενώ δεν έχει ακόμη εκλείψει αγωνία για το κατά πόσο στις αίθουσες μπορούν να μπουν όλοι οι μαθητές, καθώς είναι λιγότερες από τις λιόμενες και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να αυξηθούν οι μαθητές στα τμήματα, κάτι που κανείς δεν γνωρίζει αν και οι ίδιες οι αίθουσες μπορούν να καλύψουν, καθώς είναι μικρές. Οι λιόμενες αίθουσες ήταν περισσότερες, φέτος είναι λιγότερες, γιατί το σχολείο είναι πιο μικρό από ό,τι ήταν ο χώρος των λιόμενων. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εγγραφές μας, είναι σε εξέλιξη τα πράγματα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι βολευόμαστε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, μετά από συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου, παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής, το σχολείο παραμένει εργοτάξιο με μεγάλο μέρος του σχολείου να βρίσκεται υποκατασκευή. Δηλαδή, ο εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος, καθώς και όλες οι προσώψεις του σχολείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών και την ομαλή λειτουργία του. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 9ης Οκτωβρίου που πρέπει να παραδοθεί το έργο. Δηλαδή, οι μαθητές θα κάνουν μάθημα για ένα μήνα μέσα στη σκόνη και στα κομπρεσέρ με τους οικοδόμους να δουλεύουν έξω από τα παράθυρα. Οι εργασίες που έχουν παραδοθεί είναι άρτιες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχει τελειώσει η θερμοπρόσωψη που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η οποία υπήρξε εμπογής και αιτία των καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα και ότι τους επόμενους μήνες είναι έτοιμος και ολόκληρος ο άβιος χώρος, ο οποίος όπως είδατε ετοιμάζεται. Στρόπον ώστε μέχρι το τέλος του έτους το σχολείο να είναι από κάθε άποψη αποπερατωμένο και άρτιο. Είναι θέμα μερικών εβδομάδων ακόμα, για τις οποίες ζητάμε υπομονή και κατανόηση και από τους μαθητές και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Στην ουσία είμαστε στο 99%, το κτίριο είναι ασφαλές, εσωτερικά είναι άψογα όλα, είμαστε ευχαριστημένοι από την ποιότητα των εργασιών και θα φροντίσουμε και ο αύριος χώρος με αντίστοιχη ποιότητα να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Πάντως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως τόνισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η θερμοπρόσωψη που αποτέλεσε το τελευταίο διάστημα, όπως ο ίδιος τόνισε, το αντικείμενο της καθυστέρησης, θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ έως τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμος και ο αύλιος χώρος στο σύνολό του. Το τι θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να γίνουν πολλά. Εντάξει, κάναμε κάποιες διεκδικήσεις, θεωρώ ότι ό,τι έγινε το καλύτερο. Από εδώ και πέρα, κοιτάμε μπροστά να μπορούμε να προχωράμε και εμείς και τα παιδιά.